Ξεκαθαρίζουμε προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά μας. Εμείς θα γίνουμε η ασπίδα τους, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα σήμερα βρίσκεται στο κοινό αγώνα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Το ανεκδίγει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση, αντί να συκοφαντούν και να τρομοκρατούν, εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα, να μειώσουν τους μαθητές της τάξης, να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς, να πάρουν μέτρα για την καθαριότητα στα σχολεία, δωρεάν τεστ για όλους και μαζικά, να λύσουν το θέμα των μεταφορών που υπάρχει συνωστισμός. Ένα είναι το σίγουρο και ας το καταλάβει καλά η κυβέρνηση. Η σημερινή Υπουργός Παιδείας θα μείνει στην ιστορία δίπλα στον Υπουργό της Ποδιάς, τον Κοντογιανόπουλο, δίπλα στον Υπουργό των Μαθητοδικείων, Αρσένη, δίπλα στην Υπουργό της Ποδοτυπίας, Διαμαντοπούλου, δίπλα στον Υπουργό του Λυκείου Εξεταστικού Κέντρου, Γαβρόγλου. Το τίτλο της Καμεραμέως τον έχει κερδίσει επάξια. Το ερώτημα είναι αν θα κερδίσει και το τίτλο της Κεραμιδαρέως, που για μας και αυτό είναι σίγουρο. Και κάτι ακόμα τελειώνοντας. Πολλοί από εμάς που ζήσαμε τις μαθητικές κινητοποιήσεις το 98-99 επί Αρσένη, είμαστε σήμερα μαμάδες και μπαμπάδες των παιδιών που αγωνίζονται. Να ξέρουν καλά ότι έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, να γίνουμε ασπίδα προστασίας για τα παιδιά και να ξέρει κάτι καλά η κυβέρνηση, ότι μαζί μας δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα. Καλή δύναμη!